καλύτερα με την Ιωάννα Χατζή, που η επιθυμία της είπε είναι να δει την κουβιέτα φτιαγμένη και μας ένταξε και ένα φόρεμα. Ιωάννα, μην το ξεχνάς. Όχι, το ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οι χωριανοί μας δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλο ενθουσιασμό, μεγάλη χαρά και έτσι μας έδωσαν και εμάς το θάρρος και την αγάπη για να κάνουμε το έργο αυτό. Το έργο αυτό είναι το στολίδι του χωριού μας. Ανήκει σε όλους μας. Και να το αγαπάτε και να το προστατεύετε, όπως και τα σπίτια σας. Ήθελα να δώσω ένα ευχαριστώ σε όλες τις κυρίες που μας έδωσαν τα λουλούδια για να στολίσουμε τον τόπο σήμερα. Πολλές από εσάς δεν ξέρετε ότι δωρήσατε λουλούδια, γιατί ήρθαμε και να κόψουμε το μόνι μας. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το πρόεδρο του χωριού μας, που δεν τον είχα γνωρίσει. Γιώργο, συγχαρητήρια. Πρώτη φορά τον γνωρίζω. Και τώρα θα μιλήσω ο σύζυγος και πρόεδρος του Καϊτών, του Σύλλογου στο Σικάγο, ο κ. Καλατζής. Τον Δέσποτα Χρυσόστομο, τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη και ειδικά τον Βασίλη τον Ράκο. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Ο οποίος ήταν αφιλεκτρικός, αφιλεκτρικός. Όλη την εργασία που έχουμε τελειώσει. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Σικάγο, τον Γιώργη τον Λε, Σπύρο Καλατζή, Γιώργης Μπρινιώτη, τη Βιένο Βέρου, τον Κώστα Καλατζή και τον Νικηφόρο, τον γείτονα εδώ πέρα που μας έδωσε το χαράλα από Μαντά και όλους μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς που προσφέρατε ό,τι μπορούσατε. Και ο Δήμαρχος και ο Παναγιώτης, πολύ. Το Βασίλης. Να τη δύο λόγια και ο Βασίλης και ο Δήμαρχος. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Δήμαρχο που έκανε την αρχή και το έχω αφήσει τώρα να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Τα φώτα. Τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Καντελαυκά, που έκανε όλα αυτά εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άλεξ, το παιδί που ασχολήθηκε με το συνεργείο του και έκανε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το μηδενά τον Τάσο που μας έδωσε χτήμα και επεκτείναμε το έργο. Το Σμυρνιώτη τον Κώστα με τα σκαυτικά του μηχανήματα που μας βοήθησε. Το Γιαχουτή τον Τάσο. Το Σμυρνιώτη Ηρακλή που μας βοήθησε με τον Γερανό. Τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΤ, τον κύριο Καρόνι, που μας προεσέφερε πέτρες. Τον κύριο Νικηφόρο που μας προσέφερε τσιμέντα και άλλα διάφορα. Τον κύριο Σμυρνιώτη Γιάννη που μας βοήθησε. Στην κύριε Γιάννη, σας εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Πατρός και του κύριου Χρυσοστόμου και του πατριώτη μας, σήμερα εδώ γενιάσαμε κάτι το οποίο ήταν ένα όνειρο ζωής, τουλάχιστον έτσι με που το είχαν παρουσιάσει, εδώ οι συνδημότες μου και φίλοι μου οι Λουκαΐτες και οι ντόπιοι και αυτοί που είναι που ζουν στο εξωτερικό.
Έγινε μεγάλη, πραγματικά το λέω, προσπάθεια, γιατί πρέπει να ξέρετε. Μπορεί για εσάς όλους το καλύτερο. Αυτό το σημείο να σημείο αναφοράς πριν μπείτε στο χωριό σας. Οι υπηρεσίες όμως, η νομοθεσία είναι σκληρή όσον αφορά το παράπλευρο ρέμα που υπήρχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να προηγηθούν προκειμένου να έχουμε την νομιμότητα της παρέμβασης αυτή. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και τώρα θα ευχαριστήσω από καρδιάς τον Τάκη, τον Καπιλαυκά, τον αρχιτέκτη, καθώς επίσης τις υπηρεσίες του Δήμου που πραγματικά κατάφεραν και την οριοθέτηση του ρέματος να κάνουν, αλλά και παράλληλα οι παρεμβάσεις που έγιναν την τεχνική υπηρεσία για να έχουμε αυτό το καταπληκτικό εδώ έργο, που είναι ένα έργο δικό σας, που είναι ένα έργο που σηματοδοτεί τι σημαίνει το Λουκά πριν φτάσει το Λουκά. Και θα έχουμε και άλλα πράγματα βέβαια μελλοντικά έργα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της αγάπης των ανθρώπων που αγαπούν το χωριό του. Είτε ζουν εδώ, είτε ζουν έξω. Και τουλάχιστον οι Λουκαίτες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη δύναμη και την ψυχική αλλά και την οικονομική να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί και εδώ είναι μια περιοχή που εγώ δίπλα είμαι, θεωρώ ότι είμαι συνδημότης σας και πατριώτης σας. Όπως το κάνουν βέβαια και σε κάποια άλλα χωριά. Δεν ζήτησαν χρήματα, ζήτησαν βοήθειες άλλες και για τα χρήματα τα έβαλαν αυτοί. Και θέλω να τονίσω επίσης, να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Σμηνιώτη και τον Πρόεδρο και τον Βασίλη και τον Σπύρο, που ήταν ο πρωτεργάτης όταν σχεδιάζαμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή την κατάσταση εδώ σε αυτό το καινούριο κέντρο που έχει ανοίξει το καραπάνω στον δρόμο όταν είχε έρθει. Και Σπύρο μου, βλέπεις ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία όλα γίνονται. Και έτσι θα γίνεται και στο μέλλον. Να το χαρούμε όλοι λοιπόν. Να το χαρείτε πρώτα εσείς που τα αξίζετε. Και βέβαια όλοι εμείς που ερχόμαστε στο Λουκά και να δηλώσουμε λοιπόν ότι ό,τι έχουμε υποσχεθεί εμείς θα το κάνουμε και βέβαια θα έχουμε και συνέχεια και άλλα πράγματα και είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε και τον Σεβασμιότατο εδώ στο χωριό του που μας θυμά για να κάνει τα εγγένεια κάτι το οποίο είναι σημείο αναφοράς για όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στους ανθρώπους. Έλα, σαμπάντε! Δείξτε με να γεμίσει. Ε! Να είσαι καλά. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?